Λοιπόν, τα περισσότερα ήταν υπερβολή, είναι φίλος μου και λέει ψέματα. Θα ήθελα να πω μόνο δύο κουβέντες που αφορά τις υποχρεωτικότητες και το διαχωρισμό. Δεν πιστεύω καθόλου ότι είμαστε εμείς και οι άλλοι. Είμαστε εμείς και εμείς μεταξύ μας. Κάθε φορά προσπαθούμε να βρούμε μία αιτία για να διακρινόμαστε σε καλούς και κακούς, σε πράσινους και κόκκινους και διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Να θυμόμαστε όλοι ότι η διάκριση και ο διχασμός είναι τα τεράστια προβλήματα της φυλής μας διαχρονικά. Δεν πρέπει να αφήσουμε ένα προϊόν να μπει ανάμεσα στους ανθρώπους. Τα εμβόλια δεν είναι καλά ή κακά. Τα εμβόλια είναι προϊόντα, όπως τα πυρούνια, τα πλυντήρια και τα ψυγεία. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε εποφελία ή για να βλάψουμε τους άλλους. Τίποτα δεν είναι ίδιο. Αυτό όμως δεν πρέπει να μπαίνει ανάμεσά μας. Όλα τα φάρμακα, όλα τα εμβόλια, όπως και όλα τα σύγχρονα προϊόντα τεχνολογίας, μιλάμε σε μικρόφωνα, έχουμε ντρόν να μας βγάζουν φωτογραφίες, όλοι χρησιμοποιούνται κινητά, για να γίνουν χρειάζεται κόπος. Ανάλογος και περισσότερος κόπος χρειάστηκε για να βάλουμε τις αρχές του πολιτισμού μας, τις αρχές της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Δεν είναι ανταγωνιστικά αυτά μεταξύ τους. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Είναι και τα δύο μαζί. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε μία αιτία κακού, στην προκειμένη περίπτωση ένα λοιμογόνο αίτιο, μπορεί να είναι μικρόβιο, μπορεί να είναι ιός, μπορεί να είναι μύκητας, ό,τι και να είναι, η ανθρωπότητα προσπαθεί να το αντιμετωπίσει, γιατί ο εχθρός είναι ο θάνατος, δεν είναι ο διπλανός μας. Αυτό λοιπόν που μας απασχολεί είναι πώς θα κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας για να μειώσουμε την επίπτωση, να μειώσουμε τα θύματα. Γιατί δεν γίνεται να υπάρξει ένας τέτοιος αγώνας, μια τέτοια επίθεση χωρίς θύματα. Λοιπόν, αυτό που γίνεται είναι προφανέστατα να φτιαχτούν καινούργια φάρμακα, καινούργια εμβόλια, τα οποία πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Θέλουν όμως το χρόνο τους προκειμένου να οριμάσουν. Και μια μπανάνα άγουρη είναι ξινή και σκληρή, δεν τρώγεται. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή το μοναδικό πρόβλημα που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας για να επικεντρωθούμε στο επιστημονικό και πραγματικό κομμάτι και όχι σε ατομικές δοξασίες είναι αυτό. Υπάρχει μια νομοθεσία και μια ορολογία που πρέπει να τηρούμε απαραίγκλητα. Αυτές οι προσπάθειες στην επιστήμη μας έφεραν στο πάρα πολύ καλό επίπεδο που είμαστε τώρα και κανένας μας δεν θέλει να το χάσει. Άρα λοιπόν, η υποχρεωτικότητα σχετίζεται μόνο με το ότι όλα τα φάρμακα και τα εμβόλια έχουν ένδειξη. Δεν είναι για όλους. Ένα καταπληκτικό αντικαρκυνικό είναι για έναν καρκινοπαθή. Δεν είναι για έναν υγιή. Το ίδιο είναι και τα εμβόλια. Δόθηκε μία προσωρινή άδεια. Φυσικά δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα αν δεν το χρησιμοποιήσει ο γενικός πληθυσμός και γι' αυτό το λόγο η άδεια προέβλεπε να το χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι που έχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο. Οι ηλικιωμένοι, οι χοντροί, αυτοί που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Εάν λοιπόν πάρουμε αυτό το εμβόλιο, αποφασίσουμε από μόνοι μας, χωρίς επιστημονικά κριτήρια, πρώτο να το πάμε σε οποιονδήποτε και σε αυτό να περιλάβουμε γυναίκες, παιδιά και οποιονδήποτε περπατάει, κολυμπάει και πετάει από τη χώρα μας, είναι τεράστιο λάθος. Αυτό λοιπόν έχει και ένα δεύτερο κομμάτι. Έχει να κάνει με την γενική πολιτική που είχε η ανθρωπότητα όσον αφορά στους εμβολιασμούς των υγειονομικών. Αυτοί γίνονται και γινόντουσαν προκειμένου να μην αρρωστήσουν οι υγειονομικοί, καταρρεύσει το σύστημα υγείας και δεν καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τους ασθενείς που έρχονται σε αυτούς. Σήμερα με το συγκεκριμένο ιό δεν υπάρχει σταθερή ανοσία. Δηλαδή μπορεί να νοσήσεις, να ξανανοσήσεις και να μεταξανανοσήσεις. Μπορεί να κάνεις εμβόλιο, να ξανακάνεις, να νοσήσεις και να ξανακάνεις εμβόλιο. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν έχει να κάνει με την προστασία του ασθενούς, επομένως δεν υπάρχει επιστημονική βάση εμβολιασμού για το συγκεκριμένο τύπο εμβολίων και για το συγκεκριμένο τύπο ιών. Άρα λοιπόν είμαστε σήμερα εδώ μαζί προκειμένου να διακηρύξουμε ότι δεν νιώθουμε εχθρούς τους συναδέλφους μας,
Δεν νιώθουμε εχθρούς στους συνανθρώπους μας για τον Α ή Β λόγο αποφάσισαν να εμβολιαστούν ή να μην εμβολιαστούν, γιατί ήταν δικαίωμά τους. Έτσι μας αρέσει. Άρα λοιπόν στην ουσία δεν μπορούμε να διακρίνουμε τους ανθρώπους γιατί δεν τους αρέσει ή δεν τους ταιριάζει αυτό που ταιριάζει σε εμάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε σήμερα εδώ και πραγματικά μας δίνετε κουράγιο προκειμένου να συνεχίσουμε έναν αγώνα εναντίον της διάκρισης και του δικασμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.